Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει και στην Brexit, κάτι το οποίο βέβαια ήταν ευρέως γνωστό τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνει την δυναμική του Πολυτεχνείου Κρήτης και την γενικότερη εξωστρέφεια η οποία παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Γκίκα, είναι καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κύριε Γκίκα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό έχει να πει η ομάδα της Κρήτης σήμερα. Καλησπέρα, γεια σας. Καθώς, εάν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, 29 καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης συμπεριλαμβάνονται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Σωστά το λέτε. Είναι αυτός ο αριθμός. Και μάλιστα για ένα δικό μας που δεν έχουμε και πάρα πολύ προσωπικό, νομίζω είναι ένας μεγάλος αριθμός. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες αρχικά με αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Ένας εξ αυτών βέβαια είστε κι εσείς. Ναι, βεβαίως, εντάξτε. Είμαι και εγώ, αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια ότι αυτά δεν έρχονται μόνο με εμάς τους καθηγητές. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλο το προσωπικό μας που βοηθάνε σε αυτά. Όλο το προσωπικό από την Βρετανία μέχρι το τεχνικό προσωπικό βοηθάει για να κάνουμε αυτά όλα που κάνουν. Κάθε χρόνο βγαίνουν αυτού του είδους ελίτες, στοιχές, για να ταξινομήσουν τους καθηγητές μείως σε μια κατάσταση. Θα σας πω ότι περίπου έχουν αξιολογήσει 8 εκατομμύρια καθηγητές και εμείς μαζί τους βέβαια είμαστε στη λίστα του 2%. Περίπου να σας πω ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει καταδέχει μέχρι στα πρώτα 800 με 1000 πανεπιστήμια σε επιστημονική απόδοση. Και να σας δώσω μια ένδειξη, στην Αμερική έχουμε 5.500 πανεπιστήμια και παγκοσμίως έχουμε πάνω από 25.000 πανεπιστήμια. Έτσι, για να καταλάβετε λίγο. 25.000 πανεπιστήμια, βέβαια, κύριε Γκίκα. Είναι άκρως τιμητική αυτή η εξέλιξη. Αυτό που είπα και στον πρόλογό μου ήταν γνωστές οι προσπάθειες για εξωστρέφεια, οι προσπάθειες των καθηγητών μέσα σε δύσκολες περιόδους. Είχαμε την οικονομική κρίση, έχουμε την επιδημιολογική κρίση, με επίκεντρο πάντα την έρευνα και την εξωστρέφεια. Κύριε Γκίκα. Σωστά. Εγώ θα ήθελα ο κύριος Γκίκας να αναφερθεί, αν μπορεί, και στο δικό του πρόγραμμα που έχει σχέση με την εξατομίκευση ενέργειας και τον βιολογικό καθαρισμό, έτσι δεν είναι, του ρεθύμνου. Βέβαια, θα σας πω δύο πράγματα, γιατί πρώτη δουλειά που πάει εδώ και χρόνια βέβαια, η προσπάθεια είναι, μάλλον ο δικός μου στόχος και που δουλεύω είναι στην επεξεργασία αποβλήτων, κυρίως υγρών αποβλήτων, αλλά και μέχρι ένα σημείο. Και ο σκοπός ουσιαστικά του εργαστηρίου μου είναι να κατασκευάσουμε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, η οποία θα παράγει ρεύμα αντί να καταναλώνει ρεύμα. Και αυτό μας γίνεται τώρα εφικτό από ένα πρόγραμμα που έχουμε πάρει ευρωπαϊκό, το οποίο το υλοποιούμε με διεθνείς εταιρείες, μάλλον με εταιρείες από διάφορα μέρη της Ευρώπης, και κατασκευάζουμε μια εγκατάσταση αυτή τη στιγμή στον βιολογικό καθαρισμό του Ρεθύμνου. Μεγάλη, να σας πω ότι θα πάρει περίπου το 1/3 του βιολογικού καθαρισμού του Ρεθύμνου αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ένα πείραμα που γίνεται στο εργαστήριο μικρής κλίμακας, έτσι είναι μια μεγάλη κατασκευή. Ο σκοπός μας είναι να απομακρύνουμε τα στερεά από τα απόβλητα όπως μπαίνουν μέσα στο σύστημά μας, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύστημα που το έχουμε δουλέψει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Και μετά να τα ξηράνουμε και να παράγουμε αυτό που λέμε αέριο, να κάνουμε αεριοποίηση δηλαδή. Να παράγουμε ένα αέριο και από αυτό να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και θερμική που μας χρειάζεται για να κάνουμε την ξήραση των στερεών. Οπότε μιλάμε για μια νέα επεξεργασία των αστικών λιμάτων με στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι διτός. Και το όφελος των καταναλωτών. Ο στόχος είναι διτός. Ο ένας είναι αφενός σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υπερφορτωμένες. Το ρεύμα βέβαια έχει αυτή τη στιγμή παράλληλα έχει κάνει ενέργειες και δεν είναι υπερφορτωμένο, αλλά γενικά σε εγκαταστάσεις που είναι υπερφορτωμένες, όταν αφαιρεθούν τα στερεά στην αρχή, τους δίνει άλλη διάρκεια ζωής. Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση που έχει πρόβλημα, τη βελτιώνουμε τη λειτουργία της και παράλληλα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και ενεργειακά αυτά τα οποία παράγουμε, δηλαδή τη γνωστή λιματολάσπη, η οποία συνήθως είναι πρόβλημα
για μας τώρα με τον τρόπο που το επεξεργαζόμαστε δεν αποτελεί πρόβλημα. Ίσα όσο περισσότερα στερεά παράγουμε, να το πούμε έτσι, όσο το καλύτερο, γιατί παράγουμε περισσότερη ενέργεια. Εκτός από αυτό έχουμε επίσης και άλλο ένα πρόγραμμα, τώρα το πήραμε πρόσφατα, ένα Interreg, και φτιάχνουμε δύο εγκαταστάσεις, ένα στις Κυκλάδες, στην Πάρο, και ένα στην Κύπρο. Βάλει δύο εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν με ενεργειακά μειωμένο αποτύπωμα, δηλαδή με πάρα πολύ χαμηλή ενέργεια κάνουμε την ίδια επεξεργασία των αποβλήτων. Όταν λέμε χαμηλή, μιλάμε για μείωση της ενέργειας της τάξης του 90%, δεν λέμε για 10 και 20%. Και τα αποτελέσματα, κύριε Γκίκα, αυτών των προγραμμάτων στα οποία και είστε επικεφαλής? Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων αφενός βέβαια δημοσιεύονται. Αφετέρου έχουμε το site του προγράμματος, το οποίο δύσκολο να το πω βέβαια από το έτσι προφορικά. Αλλά όποιος μπει στο εργαστήριό μας... Μπορεί να το βρει. Δημοσιεύονται σε παγκόσμια κλίμακα, σωστά, τα συμπεράσματα, κύριε καθηγητά? Ασφαλώς δημοσιεύονται σε παγκόσμια κλίμακα. Και αυτές οι δημοσιεύσεις ήταν μεταξύ των προϋποθέσεων προκειμένου κάποιος καθηγητής να συμπεριληφθεί και στις λίστες με την ελίτ της επιστημονικής κοινότητας? Οι λίστες είναι δύο λίστες, άμα τις προσέξει λίγο καλύτερα κανείς. Η μία λίστα έχει να κάνει με τον αντίκτυπο που έχει το έργο του που εξετάζουμε. Όταν λέμε το αντίκτυπο, δεν σημαίνει μπορεί να έχει δημοσιεύσει, ξέρω εγώ, 100 δημοσιεύσεις και από εκεί και πέρα να μην έχουμε κανένα σημαντικό αντίκτυπο. Γιατί αλλά πρακτικά να μην έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ναι. Έχει να κάνει δηλαδή με το πόσοι άλλοι καθηγητές αναφέρονται στο έργο κτλ. Η δεύτερη λίστα είναι πιο πολύ ποσοτική και έχει να κάνει με το πόσες δημοσιεύσεις έχει κάνει κάποιος, χωρίς να κοιτάει τον αντίκτυπο. Ασφαλώς βέβαια αυτού του είδους οι δημοσιεύσεις που έχουν να κάνουν με θέματα που δίνουν λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα έχουν και μεγαλύτερο αντίκτυπο, όχι μόνο, έτσι βέβαια θα το έλεγα, επιστημονικό και ακαδημαϊκό, αλλά εμείς αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία, δηλαδή να δούμε αύριο κάποια στιγμή. Μάλιστα. Μείωση της κατανάλωσης. Κύριε Γκίκα, ένας καθηγητής, ένας άνθρωπος της επιστήμης με τις δικές σας ικανότητες, με τα δικά σας επιτεύγματα και επιτυχίες, τι θέλει να πει απευθυνόμενος στη νέα γενιά που τώρα ξεκινάει σιγά σιγά με δειλά βήματα την πορεία της στην επιστήμη? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, η νέα γενιά πρέπει καταρχήν να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό της, να προσπαθήσει, και αν θα προσπαθήσει ο ίδιος θα πετύχει. Να σας πω το εξής, ότι εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω όλη αυτή την έρευνα, πάνε τώρα 10 χρόνια, έτσι δεν είναι κάτι που τελειώνει μέσα σε 1-2 χρόνια, ήμουν στην Αμερική τότε να ξεκίνησα. Και αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα. Έτσι. Ξέρω βέβαια, αν έμενα εκεί μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αλλά ήρθα. Να το έβλεπα ή να δουλεύει. Ήρθα όμως και με προσπάθεια, έτσι, με κόπο και βέβαια με συνεργασίες όπως είπαμε, κυρίως αξιοποιώντας τους φοιτητές μας όσο μπορούμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρηματοδότησε με αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα το έχει κατατάξει τα προγράμματα, έχει μια ειδική κατάταξη σε κάποια προγράμματα που τα θεωρεί ότι είναι προγράμματα που θα έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην κοινωνία και θέλει πραγματικά, περιμένει τα αποτελέσματα για να προχωρήσει και σε εφαρμογές σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ήταν τιμή η παρουσία σας στην εκπομπή μας. Με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που... Λοιπόν.